Faction Drugs, Save Lives. Μαζί μα είναι ο υποδιοικητή τη ΕΚΑΝ, Στέριο Κύριε Σεργίδη, καλώ ορίσατε. Καλό μεσημέρι και στου τηλεφωνικού. Έρχεστε και από συνέντευξη τύπου, αντιλαμβάνουμε, για τα τη ημέρα. Ε, δεν είναι μόνο σήμερα, κάθε μέρα ανησυχούμε, α, γιατί δυστυχώ τα ναρκωτικά είναι παντού. Τα συναντά από σχολεία, α, σε κέντρα διασκέδαση, σε, σε σπίτια προφανώ, τα Ανάρκοτε, βλέπετε τι γίνεται. Πόσοι οδηγάνε υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Η κατάσταση είναι ε, τραγική και έλεγα και πριν, έτσι που μιλούσαμε, ε, πριν βγούμε αέρα, ότι και οι επιτυχίε τη ΙΚΑΝ είναι αρκετέ. Αλλά αναλογιστείτε λογιστείτε από τι δεξαμενή έχουμε τέτοιε ποσότητε ναρκωτικών ε, να εντοπίζονται. Ναι, πράγματι, αυτό που έχετε πει, ε, παρουσιάστηκε σήμερα και η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 2023. Ε, το σλόκαν της έκθεσης από τα πέρσι mm -hmm. χρησιμοποιήσατε ήδη τη λέξη παντού. Δηλαδή ότι οι ουσίες πλέον είναι τόσο προσβάσιμες όσο δεν ήταν πριν. Ε, το δεύτερο ήταν οτιδήποτε. Οτιδήποτε πλέον, οποιαδήποτε ουσία πλέον μπορεί ε, να επηρεάσει με τις παραδοσιακές ουσίες. Δηλαδή έχουμε τι νέε συθετικέ που το λέγαμε χρόνια ναι. τώρα, αλλά φαίνεται ότι τώρα ε, όχι ότι αυξάνονται ραγδαία, εμφανίζονται συνεχώ νέε που δεν ξέρουμε τι υγειονομικέ του επιπτώσει. Ε, ένα άλλο φαινόμενο και θα το πούμε και στη συνέχεια είναι ότι ψεκάζουν αυτές τις νέες ουσίες στην κάναβη πλέον, στα, είναι συθετικά που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Έχουμε στο εξωτερικό, είχαμε και στην Κύπρο που προκαλούν ψυχώσει. Mm -hmm. Άρα είναι και το θέμα τη κάρναβη που θα το πούμε. Και οτιδήποτε είναι, ακριβώ οτιδήποτε, βλέπουμε ότι όλη η κοινωνία επηρεάζεται από το φαινόμενο των ναρκωτικών. Τώρα, για τη σκιαγράφηση του προβλήματο, να πούμε τουλάχιστον όσο αφορά την αστυνομία. Το 2022 είχαμε τις περισσότερες ποσότητες κατάσχεσης κάναβης και συγκεκριμένα πάνω από 348 κιλά. Ε, είχαμε τη ρητίνη κάναβης πάνω από 39 κιλά και εμφανίζεται πλέον ε, να εδραιώνεται η κοκαίνη ως η διαγερτική ουσία στην Κύπρο με σχεδόν 38 κιλά. Σε αυτό και λένε οι κατασχέσεις. Οι κατασχέσεις. Το 2022. συνεχίζονται. είχαμε και τη μεθαφεδαμίνη που είναι μια ουσία που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Ε, το λέγαμε πριν χρόνια ότι πάντα λέμε ότι και σήμερα η έκθεση έδειξε ότι γιατί συγκρίνονται τα κράτη-μέλη mm -hmm. μεταξύ ταξίδους, ε, Με συγκρίσιμα στοιχεία και έγκυρα. Ε, η Κύπρος είναι ναι μεν σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες χώρες όμως είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι εδραιώνεται και η μεθαφεταμίνη στην Κύπρο με ποια ε, μορφή είναι η μεθαφεταμίνη. το κρυσταλάει στο λεγόμενο που ναι. είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και θυστική ουσία mm -hmm, yeah. ε, και αυτό συνεχίζεται και το 2023 ε, μέχρι 23 έκτου, δηλαδή προχρέ... προχθές είχαμε κάναβη πάνω από 210 κιλά κατάσχεση ε, ριτίνη κάναβης πάνω από 15 κιλά κοκαίνη σχεδόν 4 κιλά ένα κιλό ηρωίνη εφανίστηκε ηρωίνη έτσι στο προσκήνιο εκεί που ξέρουμε ότι ήταν εξαφανισμένη ε, και φυσικά η μεθαφεταμίνη ε, που είχαμε σχεδόν πέντε κιλά. Ναι. Τι, λένε αυ, τι λέει αυτό. Αυτό εντάξει, αυτές ήτανε οι δράσει τη Υπηρεσία Καταπολέμηση Ναρκωτικών, το αποτέλεσμα το οποίο ω προτεραιότητα εμεί έχουμε την ανατροπή την, την εισαγωγή ναρκωτικών στην Κύπρο. Ε, μαζί με άλλε υπηρεσίε, τι εισόδου ειδικά, δηλαδή τα αεροδρόμια λιμάνια, ε, έχουμε ενισχύσει ε, τι δράση μας εκεί, γιατί από εκεί μπαίνουν τα ναρκωτικά στην Κύπρο, ως επί το κλείστο. Ναι. Ε, μαζί με το, και ο, από τελ... τα κατεχόμενα έχουμε αυτό το... Κατεχόμενα δεν έχουμε ε, τεκμηριωμένα, μπορούν... ναι. μπαίνουν και από τα κατεχόμενα, αλλά δεν έχουμε τόσες υποθέσεις που να πούμε έρχονται μεγάλες ποσότητες από τα κατεχόμενα. Ναι. Ως ίσως συνήθως... είναι αυτές που δεν αντοπίζονται κιόλα. Ναι. Είναι αυτό που δεν εντο... ναι. μπορεί να μην εντοπίζονται, αλλά ε, κάτι θα βρίσκαμε. Ενώ, εάν υπήρχε ναι. μεγάλη ροή ε, προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ε, εκείνο που φαίνεται ότι χρησιμοποιείται πλέον, χρησιμοποιούνται πλέον οι θαλάσσιοι οι οδοί mm -hmm. και μετά την περίοδο του COVID αλλάξαν τα δρομολόγια, ε, καινοτόμοι τρόποι ε, και απόκρυψης των ναρκωτικών... Ναι. Ε, και όπως έχω πει... Ε, Όταν λέτε διαθαλάσσεις πώς δηλαδή έρχονται... Λιμάνια. Ναι, λιμάνια. Α, εννοείται όμως με, σε εμπορεύματα ή έρχονται σε και που ξεκινάνε ξέρω εγώ, από απέναντι αχτή. Ε, σε εμπορευματοκιβώτια που έρχονται από άλλε χώρες ναι. ή διαμέσου άλλων χωρών στην Κύπρο. Αυτό δεν είναι φαινόμενο ναι. για την Κύπρο. Ε, το παρατηρήσαμε κι ναι. εμεί, γι' αυτό το λέω. Μα δεν είχαμε και, και εξαγωγές τέτοιες μες στις φουκούδες, δεν ναι, ήταν αυτή η μεγάλη... Ε, αυτή η υπόθεση είχαμε μέσα φιάσκα. σε εμπορευματοκιβώτια ναι. που παίρνανε μπανάνες. Ε, τα δέματα χρησιμοποιούνται πλέον... Ε, ταχυδρομικά δέματα ή μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών ή μέσω ιδιωτικών εταιριών ταχυμεταφορών. Είναι μια άλλη μέθοδος ευρεία πλέον ε, μετά την περίοδο του COVID-19. Ε, και εδώ τι, τι, ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που φτάνουν στις ε, ταχυμεταφορείς εδώ στην Κύπρο, στις, στις εταιρείες και στα ταχυδρομία αλλά και στις ιδιωτικές. Ποιε είναι οι οδηγίες που δίνονται. Ε, τι ελέγχουν, ό,τι έρχεται σε πακέτο, σε, σε, σε γράμμα, Έχουμε τι... αναπτύξει, μου επιτρέψετε να μην πω ναι. σε λεπτομέρειε. Έχουμε αναπτύξει μια τέτοια συνεργασία ε, που μπορώ να πω ότι γίνεται έλεγχο, γίνεται και profiling. Πρέπει να ξέρουμε, ναι. ε, πακέτα τα οποία ίσω και το τελωνίο έχει ένα σύστημα που εντοπίζει και εμεί μέσω των πληροφοριών μα ε, από ύποπτε εταιρείε, ύποπτα πρόσωπα. Ε, ελέγχονται. Ναι. Τώρα αυτό που είπαμε ανησυχεί και εμάς όλους τους γονείς είναι το τι μπορεί, σε τι μπορεί να βρεθούν απέναντι τα παιδιά Παλιά όλοι ανησυχούσαν οι για το θέμα του καπνίσματο, τσιγάρο δηλαδή, το συμβατικό. Τώρα ανησυχούν εκεί που θα είναι με ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και είναι τόσο δηλαδή προσιτά όλα αυτά. Σα είπα και πριν, λέτε και εσεί χωρί έχουμε δηλαδή, πράγματα που μαθαίνουμε, ακούμε, έχουμε και συλλήψει δηλαδή σποραδικά. Ε, ε, εκεί που διανέμει και ο καφέ, διανέμει και τα ναρκωτικά. Δηλαδή έχουμε και την δράση των διακινητών, τα βαποράκια είναι βεβαίω οι θύνοντες, και σε όλα αυτά, και το θέλω και το σχόλιο σα, αυτό που προέκυψε με τι κεντρικέ φυλακέ, τα ναρκωτικά, εκείνη την ανακοίνωση τη νομική υπηρεσία σε σχέση με το τι τεχταίνεται, που βρέθηκε έτσι στη, στο επίκεντρο και ο τέο διοικητή τη ΙΚΑ. Όλα αυτά δεν μπορεί παρά να μα ανησυχούν. Κοιτάξτε, είναι ανησυχητικά φαινόμενα. Ε, όπως, όπως, έχω πει παρουσιάζονται σε όλες τις χώρες, δηλαδή ε, τα ναρκωτικά στα νεαρά άτομα. Ξέρουμε ότι νεαρά άτομα στην περίοδο της εφηβείας δοκιμάζουν. Δεν σημαίνει ότι θα προχωρήσουν να κάνουν χρήση. Πειραματίζονται με τις ουσίες. Ε, ε, εξηγείται ότι είναι μια υπερβολική ανάγκηση του σύγχρονου ανθρώπου να σταθεί η χαρά εκεί που δεν τη βρίσκει, στην ναι. πραγματικότητα. Ε, οι λόγοι είναι πολλοί. Είναι περιέργεια, είναι... Ε, ε, η, η κοινωνική απόδραση. Σίγουρα των... είναι πάρα πολύ, αλλά το θέμα είναι και η πρόσβαση σε αυτά. Διότι και Μπορεί να το αναζητήσουμε Δεν σε πάρα πολλού χώρου. Για παράδειγμα, πρέπει... να γελάμε με του φίλου πρέ... μα και απλά εκεί να βρεθούμε και ναρκωτικά. Πρέπει να κατανοήσουμε ναι. κάτι όμω. προσπάθειά μα εμά είναι από τη μία να μειώσουμε την πρόσβαση, ναι. όπω λέτε, αλλά πρέπει να δώσουμε και σημασία ακριβώ και στην πρόληψη Σωστό. και στη θεραπεία. Σωστό. Η πολιτική πλέον που και η ευρωπαϊκή και η δική μας είναι ότι για να έχουμε θετικά αποτελέσματα πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη πολιτική. Αν έχω μια καλή π.χ. υπηρεσία κατά πολέμηση ναρκωτικών που κατάσχει ποσότητες ναι. και τα λοιπά, αλλά δε, η ζήτηση είναι εκεί και αυξάνεται, αυξάνεται το φαινόμενο. Ναι. Άρα εκεί που πρέπει να δώσουμε σημασία είναι ακριβώς πρέπει να δώσουμε σημασία στην πρόληψη, σε, στα νεαρά άτομα, ε, Απεξάρτηση και αυτά είναι επίση. Ναι, και το τι συμβαίνει και, μέσα στι κεντρικέ φυλακέ όμω. Και θεραπεία. Ναι. Στι κεντρικέ φυλακέ ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν προγράμματα, δύο προγράμματα που λειτουργούν. Ναι. Υπάρχει το, η παραπομπή ε, σε, στη θεραπευτική κοινότητα Αγία Σκέψη mm -hmm. με μια διαδικασία ε, που είναι ήδη υποσυζήτηση. Έτσι, για να ξέρετε αυτή η διαδικασία από το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Ναι. Ε, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως είναι ότι πρέπει να δώσουμε σημασία στους νεαρούς. Ξέρουμε ότι είναι μια σύγχρονη κοινωνία, υπάρχουν χίλια δύο προβλήματα. Mm -hmm. Άρα πρέπει και το εκπαιδευτικό σύστημα και η οικογένεια και η κοινωνία γενικότερα και η εκκλησία όλοι να γίνουν μια συμμαχία ενάντια στα ναρκωτικά. Δεν μιλάμε. Κοιτάξτε, σήμερα στην Ευρωπαϊκή Έκθεση, και ήταν πάρα πολύ πετυχημένο, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο σημείωσε ότι μέχρι τώρα γίνεται, γίνεται πρόληψη, αλλά δεν είναι αποτελεσματική. Και έχει εδώ και... Σχεδόν ένα χρόνο που έχει βγει το εχειρίδιο πρόληψης για όλα τα περιβάλλοντα που έχω αναφέρει να. προηγουμένως ε, με τις κατευθυντήριες γραμμές. Ό,τι είναι αποτελεσματικό πρέπει να γίνεται. Να. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι ένα κενό που πρέπει να, α, αν θέλετε, να το βελτιώσουμε ε, όσον αφορά τα προληπτικά προγράμματα Μάλιστα. στην Κύπρο. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ θερμά κύριε Σεργίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πρέπει να πάμε Αθήνα.